στην Αγίον Διαδικό Θεό, έφτασαμε και πάλι στον μήνα Οκτώβριο, το μήνα που αρχίζουν οι πολλές δουλειές, παίρνουμε στο χειμώνα και ακόμη και η προετοιμασία των χωραφιών για το σφορά. Και όπως εξέρχονται και ο χήμα, τα χωράφια για την προετοιμασία και τη σφορά του συμφαριού, έτσι εξέρχεται και ο λόγος του Θεού. Εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε των λόγων αυτού. Και ο λόγος του Θεού εξέρχεται όχι για να οργώσει, έρχεται για να σπείρει μόνο. Το έργο μου αναφέρεται σε εμάς. Το αν λοιπόν θα έρθαμε να ακούσουμε λόγο Θεού, το πώς θα τον ακούσουμε το λόγο του Θεού και τι συνέπειες θα έχει ο λόγος του Θεού στη ζωή μας, αυτό είναι κάτι που αφορά σε εμάς. Πάντως, το σπύρον, το σπόρον εξέρχεται διαρκώς. Είναι η έξοδος του Θεού μας, είναι έξοδος αγάπης προς τα κτίσματά του, προς τους ανθρώπους, με την ενανθρώπιση του, και έρχεται να σπείρει το λόγο του Θεού του, της Θείας του αληθείας. Αλλά σας είπα, εξαρτάται από εμάς πώς θα ακούσουμε το λόγο του Θεού. Μπροστά μας έχουμε μία χρονιά. Θα έρχομαι εδώ να ακούμε το λόγο του Θεού. Πώς θα ακούμε το λόγο του Θεού? Πρέπει να σας πω ότι ο λόγος του Θεού άλλοτε πέφτει σε μια πατημένη γη. Άστα, ακαλλιέργεια, που αφήνει τη γη αυτή της καρδιάς αδιάφορη. Μπαίνει κάποιος, ακούει και δεν δίνει καμία σημασία. Ακόμη, ο λόγος του Θεού πέφτει και στις επιπόλαιες καρδιές. Εκείνες που ενθουσιάζονται, που μέσα τους αισθάνονται χαρά για το λόγο του Θεού, αλλά όταν θα βγουν έξω από την πόρτα, θα έχουν ξεχάσει όλα. Άλλος σπόρος πέφτει σε καρδιές που υπόσχονται πολλά, σχεδιάζουν μια όμορφη πνευματική ζωή, έχουν όμως οι χίλιες δυο μέρες της ζωής να καταπτύξουν τον σπόρο του Θεού, τον λόγο του Θεού, και τελικά οι καρδιές αυτές να μείνουν ακαρτοφόρητες. Εμείς μη γέννητο να ανήκουμε στις κατηγορίες αυτές, όπως ακούσαμε στο πρωινό Ευαγγέλιο, στην πρωινή Ευαγγελική περικοπή, την παραβολή του σπορέου. Όχι αγαπητοί, ο λόγος του Θεού πρέπει να πέσει σε καρδιές που θα είναι γη καλή, γη αγαπή, η οποία θα καρποφορήσει. Θα καρποφορήσει ο λόγος του Θεού και θα γίνει αγιότητα. Αλλά θα πρέπει όμως οι καρδιές αυτές, οι καρδιές, να δεχτούν το λόγο του Θεού με φόβο Θεού και με ταπείνωση. Και τότε θα αποδώσουν τριακονταπλάσια και εξικονταπλάσια και εκατονταπλάσια. Δεν θα επιθυμούσε. Και έρχομαι και παρακαλώ και δέω, εις τον Θεό και εσάς και δέω, μην υπάρχει καρδιά σε μια από τις τρεις πρώτες κατηγορίες. Όλες οι καρδιές, εδώ που ακούν το λόγο του Θεού, όλες οι καρδιές να αποδειχθούν γη αγαπή. Έρχομαι λοιπόν ο λόγος του Θεού που θα πέφτει στις καρδιές μας να καρποφορήσει πλούσια. Εφέτος, η χάρη του Θεού μας δίνει ως ευκαιρία σποράς του λόγου του το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, αλλά και ολοκλήρου της Αγίας Γραφής. Αποτελεί το βιβλίο αυτό της Αποκαλύψεως την κατακλίδα και έχει μια ικανή αντιστοιχία με το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που είναι η Γένεση, μετά της οποίας η Αποκάλυψη αποτελεί άξονα
σωτηρίας, συγγνώμη, πτώσεως σωτηρία. Το βιβλίο της Γενέσεως αναφέρει την ιστορία της πτώσεως. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρει την ιστορία της ανορθώσεως, της σωτηρίας. Πράγματι, στο βιβλίο της Γενέσεως περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Είναι η ωραία ανατολή του Χριστού ορατού κόσμου. Άλλοι άνθρωποι έπεσαν. Έπεσαν στην αμαρτία και η υποβολή του διαβόλου. Έπεσε η σύγχυση, η αμαρτία, η φθορά και ο θάνατος. Τα πάντα έμειναν ότι είχαν ματαιωθεί. Είχε ματαιωθεί το ωραίο σχέδιο του Θεού να φτάσει δηλαδή η κτήση κοντά στον Θεό, να ενωθεί μαζί του και να θεωθεί. Αλλά ότι ο Θεός, αγαπητοί μου, δημιουργεί, ούτε εκμηδενίζεται, ούτε ματαιούται. Και δια την ανακαίνιση του παλαιοθέντος εν αμαρτία πιστού ορατού κόσμου, οικονομήθη το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος και είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο κόσμος όμως δεν εδέχει τον Ιησού Χριστό και τον εστάδωσε. Και πάλι δεν εματαιώθη το σχέδιο της σωτηρίας, διότι με τον μεν σταυρό ελικίδη ο διάβολος, με την δε ανάσταση του Χριστού ελικίδη ο θάνατος και η φθορά. Έτσι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, πορεύει μέσα στην ιστορία μεταξύ πολλών ταλαιπωριών, αντιξοοτήτων και μαρτυρίου από τα αντιθέους δυνάμεις που διαρκώς σταυρώνουν την σάρκα του Χριστού. Όμως τελικά η Εκκλησία θα νικήσει, διότι ενίκησε ο Χριστός τον διάβολο, τον κόσμο και τον θάνατο. Η Εκκλησία εκκλησιαστικοποιεί την κτήση και την οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού. Αν λοιπόν το βιβλίο της Γενέσεως μας περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου και την πτώση του, το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας περιγράφει αποκαλυπτικά την πορεία της Εκκλησίας, δηλαδή των πιστών μέσα στην ιστορία, και της δημιουργίας εγγέλει την αναγέννηση, την αναδημιουργία και την αιωνία δόξα του ανθρώπου και της κτιστής ορατής δημιουργίας. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή σε αυτό σήμερα πριν έρθουμε, για να μπορέσουμε να κατατοπιστούμε ως προς αυτό, το βιβλίο της Αποκαλύψεως περιέχει εν συντομία ολόκληρο το μυστήριο της θείας οικονομίας από της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού έως της κρίσεως, δευτέρας παρουσίας, κρίσεως και παρουσίας της Βασιλείας του Θεού. Για να σας δώσω μια εικόνα, σας λέγω τούτο. Μέσα σε μία μόνο εικόνα της Αποκαλύψεως εμφανίζεται το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Είναι η γυναίκα που κρατεί το άρεν παιδίο, το άρεν τέκνο, το παιδί της που το γέννησε. Πριν το γεννήσει, λέει, το θηρίο περιμένει. Πότε θα γεννήσει η γυναίκα που ευγημονεί, ώστε μόλις γεννηθεί να το αρπάξει το παιδί
και να το καταπροκτήσει. Αλλά μόλις θα γεννήσει το παιδί, αρπάχθηκε η γυναίκα εις την έρημο. Και από πίσω το θηρίο τρέχει, αφού βγάζει νερό από το στόμα, καθιστά την γυναίκα με το παιδί ποταμοφόρητον, λέξη του Ιουλίου της Αποκαλύψεως, ποταμοφόρητον, ρίχνει νερό από πίσω να γίνει πλημμύρα να το πνίξει το παιδί. Αλλά δεν το φτάνει, διότι τελικά αρπάχθηκε το παιδί εις τον ουρανό. Αγαπητοί μου, είναι όλη η ιστορία της ενανθρωπίσεως. Ο διάβολος έψαχνε, όπως λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, έψαχνε τα σπαρτέμια, ποια θα γεννήσει τον Μεσσία. Αλλά έλαθε, φεύγει λέει από την προσοχή του άνθρωπος πλειώνος τούτου, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, του ότι γεννηθεί ο Υιός του Θεού εκ Παρθένου, και ότι ο διάβολος δεν το αντέλει. Ο διάβολος ούτε πανταχού παρόν είναι, ούτε τα πάντα γνωρίζει. Αλλά έψαχνε, το βλέπουμε καθαρά αυτό στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, που περιμένει μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Μετά του ότι καθίσταται η γυμνή ποταμοφόρητος, είναι ότι η Εκκλησία, συγγνώμη, η Θεοτόκος, το πρόσωπο της γυναικός, έχει δύο όψεις. Είναι η Θεοτόκος και η Εκκλησία. Και βεβαίως η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, που ο Χριστός πήρε το σώμα του από την Παναγία, από την Θεοτόκος. Συνεπώς, Θεοτόκος και η Εκκλησία είναι το ίδιο πράγμα με τις δύο όψεις. Και έχουμε ταυτοχρόνως και διάθεση, και ταύτιση και διάθεση. Και η Εκκλησία διώκεται. Διώκονται οι μαθητές, διώκεται η Θεοτόκος. Αλλά αρπάζεται το παιδί. Δηλαδή η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάληψη του Χριστού. Δεν μπορεί ο διάβολος πλέον να φάει στον ουρανό να κάνει τίποτα. Έκτοτε όμως κυνηγά την γυναίκα τη σταθερή. Δηλαδή φράζεται πάντοτε να ζουν της Εκκλησίας. Βλέπει κανείς μέσα σε αυτή την εικόνα, η οποία είναι μία από τις πάμπολες εικόνες του βιβλίου της Αποκαλύψεως, βλέπετε εν επιτομή το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αλλά ακόμη αναφέρεται εις την ίδρυση, την επέκταση της Εκκλησίας του Χριστού, της Βασιλείας του Θεού επί της Γης, που είναι η Εκκλησία, την εξέλιξη της πάλης μεταξύ της Εκκλησίας, της γυναικός και του θηρίου των αντιθέων δυνάμεων. Θα δούμε τι είναι αυτές οι αντίθεες δυνάμεις. Και στο τέλος έρχονται οι πληγές εναντίον του θηρίου, εναντίον του κόσμου που αφηστεί. Θριαμβεύει η Εκκλησία, έρχεται ο Χριστός, κρίνει τον κόσμο, δεσμεύεται ο διάβολος και λάμπει η βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το γενικό διάγραμμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία ως κρυπτού και ως βασιλέως. Με αυτό αρχίζει και με αυτό τελειώνει. Θα τελειώσει και έτσι. Θα πει η Εκκλησία και το Πνεύμα που δεν είναι η Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα. Έχου Κύριε Ιησού, ναι, έχουμε μεταγή. Ναι, έχουμε μήνα. Είναι το κλίμα της αναμονής μέσα στο Πνεύμα του Ιησού. Το κλίμα της αναμονής μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία αναμένει τον Χριστό. Τον αναμένει ως κριτή και ως βασιλέα, για να θέσει εκποδό το κακό. Να μην υπάρχει πλέον ο διάβολος, να μην υπάρχει η αμαρτία, να μην υπάρχει η φθορά, να μην υπάρχει ο θάνατος. Συνεπώς, κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ο Ιησούς Χριστός, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία,
ο Χριστός ως Κριτής και Βασιλός. Το κύριο θέμα που το βλέπουμε αυτό να κινείται σε αλλεπάλληλες εικόνες κατά ένα επιταδικό σύστημα, όπως θα δούμε στην ανάλυση του βιβλίου, είναι ο αγώνας μεταξύ της Βασιλείας του Θεού και της αντιθέου δυνάμεως που τελικά θα θριαμβεύσει η Εκκλησία δια της νίκης του Χριστού. Ο σκοπός δε που εγγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι η προπαρασκευή των πιστών ενώψη των θλίψεων που αναμένουν τους πιστούς, αλλά και η παραμυθία, η παρηγορία των πιστών για την αγαπή έκβαση του αγώνα. Όλα αυτά τα οποία σας λέγω με πολύ λίγα λόγια καταγράφονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως με οράματα, παραστάσεις και εικόνες που αποτελούν και την συμβολική γλώσσα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Βεβαίως η Αποκάλυψη είναι κυρίως ένα προφητικό βιβλίο, το οποίο δεν αποκαλύπτει μόνο, προσέξατε, τα μέλλοντα, αλλά και τα παρόντα. Συνεπώς, εδώ εμφανίζεται η προφητεία εν ευρία ενίου. Το ίδιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, κεφάλαιο 1 στίχος 19, λέγει το εξής. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος το σημειώνει στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Γράψον ουν α είδες και α εισή και α μένει γίνεστε μετά τα. Γράψε, λέει, γράψε, λέει στον Ιωάννη, ο οποίος βρίσκεται εις την Πάτμον, εξόριστος κατά την παράδοση, εις το σκύλιον που σήμερα είναι γνωστό ως το σκύλο της Αποκαλύψεως. Εκεί κατά την παράδοση διαρκώς προσήλθετο και μία Κυριακή, θα μας το πει ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου του, έγινε το εμπνεύματι και είδε όλα αυτά τα αποκαλύψεις και τα οράματα τα οποία κατ' εντολή του Χριστού τα καταγράφει. Γράψε λοιπόν, λέει, γράψε εκείνα που είδες και εκείνα τα οποία είναι, συνεπώς τα παρόντα, και εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν μετά από τα παρόντα. Συνεπώς, το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ένα βιβλίο προφητικό, το οποίο αποκαλύπτει τα παρόντα και τα μέλλοντα. Σας είπα ότι η προφητεία έχει ευρία έννοια. Κινείται εις το μέλλον, εις το παρόν, αλλά και εις το παρελθόν. Και αναλύει, όταν η προφητεία κινείται εις το μέλλον, έρχεται να αποκαλύψει εκείνο το οποίο θα γίνει στο μέλλον, το οποίο αγνοεί πάσα κτιστή λογική δημιουργία. Δεν γνωρίζει το μέλλον ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε ο διάβολος. Το μέλλον πραγματικά το γνωρίζει μόνο ο Θεός και κανείς άλλος. Και μόνος εκείνος θα το αποκαλύψει. Η προφητεία λοιπόν είναι προνόμιο μόνο του αληθινού Θεού. Και αν το θέλετε, είναι προνόμιο της ορθοδόξου αληθινού πίστεώς μας. Κινείται ακόμη η προφητεία εις το παρόν, για ό,τι πράγμα εκθέτει της προσοχής των συγχρών. Όταν επί παραδείγματος ο Ευαγγελιστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, λέγεται προφήτης, τι λέει, τι επροφήτευσε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής? Επροφήτευσε το μέλλον, επροφήτευσε το παρελθόν? Λοιπόν αγαπητοί, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής επροφήτευσε μόνο το παρόν. Και ο πυρήνη, το κέντρο της προφητείας του ήταν, είδε ο Μεσσίας, είδε ο αμνός του Θεού. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Ποιος είσαι που λέει, διάκοντης του λαού, είσαι ο Μεσσίας? Όχι, λέει, εγώ δεν είμαι ο Μεσσίας. Ποιος είσαι? Εγώ είμαι φωνή βόντος εν διαιρήμων. Εγώ που φωνάζω
η συνέργεια είναι μια φωνή που έχουμε να μαρτυρήσουμε για τον Μεσσία. Είναι αυτός που χρονικά είναι από πίσω μου, εγώ είμαι μπροστά του, αλλά ποιοτικά είναι αυτός μπροστά μου, εμπροστά μου γέρονται. Είναι εκείνος που εγώ δεν μπορώ να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων. Αλλά όταν προφητεύει τον Χριστόν, ο Χριστός είναι παρόν. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι μέγας προφήτης. Και όμως, αγαπητοί μου, προφητεύει μόνο το παρόν. Είναι δε δυσκολότερο να προφητεύσεις το παρόν από ό,τι να προφητεύσεις το μέλλον. Τέλος, η προφητεία κινείται και στο παρελθόν. Προφητεύει εκείνα τα οποία ανθρώπινο μάτι δεν έχει δει. Όταν έχει παραδείγμα ότι ο Μωυσής, ο μέγας προφήτης, καταγράφει στο βιβλίο της Γενέσεως τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Πού τα ήξερε? Προφητικός γράφει. Συνεπώς είναι προφήτης που κινείται στο παρελθόν. Αλλά ακόμη ο χαρακτήρα της προφητείας είναι ευρύτερος από ό,τι σας είπα, με το ότι έχει το στοιχείο της διδασκαλίας, δηλαδή έχει προτροπάς, ηθικάς προτροπάς, παρακινεί σε μετάνοια, σε παραμυθία, εναντίον του σκληρού αγώνος της πνευματικής ζωής κλπ. Πολλές φορές οι προφήτες έρχονται να ενισχύσουν και να προηγήσουν, να παρακινήσουν εις μετάνοια και να ανορθώσουν τον λαό που τους ακούει. Δηλαδή δεν έρχεται η προφητεία μόνο να πει τι θα γίνει ή τι έγινε, αλλά και πώς πρέπει να σταθούν οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό το λόγο υπογραμμίζω και σημειώνω, δεν θα πρέπει να δούμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως με τη στενή έννοια της προφητείας, δηλαδή σαν ένα βιβλίο που θα μας πει μόνο για το μέλλον. Όχι, αγαπητοί, το βιβλίο της Αποκαλύψεως θα κινηθεί και προς τα πίσω και προς τα μπρος. Και ακούστε εις το παρόν. Τι είπε ο Κύριος? Άφησή. Εκείνο το οποίο υπάρχει, υπήρχε. Και εκείνο το άφησή δεν είναι εκείνο το οποίο συνέβαινε όταν υγόρευε στον Ιωάννη ο Κύριος την αποκάλυψη και του έδινε τις εικόνες τις συμβολικές παν ό,τι συνέβαινε στην εποχή του. Όταν θα γράψει για την μεγάλη την πόρτη τη Βαβυλώνα, τη Ρώμη. Δεν είναι η Ρώμη μόνο τότε εκείνο το άφηση, εκείνο το οποίο είναι. Εκείνο το άφηση είναι και σήμερα. Θα είναι και αύριο. Αλλά αυτό για το αύριο θα είναι αυτό που θα ανήκει στο αύριο. Και θα είναι ως παρόν. Έτσι λοιπόν, ανά πάσα στιγμή η Αποκάλυψη κινείται στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Έχετε αυτή την ευρία μορφή, έρχεται να παραμυθίσει, να ανορθώσει, να ειδοποιήσει, να επισημάνει. Έρχεται, λέει ο Αντίχριστος, να επισημάνει σε κάθε εποχή, ιδιαίτερος όμως σε μια εποχή που το θρησκευτικό αίσθημα είναι πολύ χαμηλό. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ένα ζωντανό με πολύ και ανέκφραστον χάρη και δροσερότητα. Παρά τις τρομερές εικόνες που έχει μία δροσερότητα και ταυτοχρόνως μία τρίτερο. Είναι ένα αληθινό αριστούργημα το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εκείνος ο οποίος μπόρεσε κάτι να δει μέσα στο βιβλίο αυτό, είναι αληθινό ευρύχημα. Παρότι είναι γραμμένο, ξέρετε, στην δημοτική της ελληνιστικής εποχής, έχουμε την ελληνιστική γλώσσα
η οποία δεν είναι βεβαίως η ελληνική διάλεκτος ή τα ίδιεκτος του πλάτου μας, βρισκόμεθα αρκετά χρόνια, μερικές εκατοντάδες χρόνια μακριά. Η ελληνική γλώσσα έχει υποστεί πολλές επιδράσεις, ιδίως ξενικές και βαρβαρίζει. Στη γλώσσα αυτή γράφτηκαν τα Ευαγγέλια. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ακόμη πιο κάτω από αυτή την ελληνική γλώσσα. Είναι μία, επιτρέψατε μου να το πω έτσι όπως το λέγαμε, δημοτικιά. Δεν σας πειράζει αυτό, μην σας καμπλαλίζει. Παρουσιάζει στοιχεία από φιλολογική πλευρά τόσα και τέτοια, ώστε ξένοι να πούν ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως έχει δική του γραμματική. Όταν έχει παραθούν λέει «ον» και «ο» είναι πλευκόντος, «ον». Μάλιστα, δεν είναι άνθρω «ον» γιατί είναι μετοχή. «Ο» είναι που είναι ο παραδοτικός του ρήματος «ην» και «ήνους». Τι είδους άνθρω μπορεί να πάρει το ρήμα, παίρνει άνθρω και λέει «ο» είναι. Σόλικο. Έχει λοιπόν το βιβλίο της Αποκαλύψεως τη δική του γραμματική, αλλά είναι χαριτωμένη. Είναι χαριτωμένη. Δεν είναι πλούσιο ίσως το λεξιλόγιο. Ξέρετε, το φτωχότερο λεξιλόγιο από τα τέσσερα Ευαγγέλια είναι του Ιωάννου. Αλλά το υψηπετεύθερο είναι του Ιωάννου. Το θεολογικότερο είναι του Ιωάννου. Μιμείτε την ενανθρωπική, την κένωση του Θεού Λόγου, που περιβάλλεται την πτωχία της ανθρωπίνης, υπάρχει αυτός ο Θεός Λόγος. Έτσι μέσα από την πτώχεια, θα λέγαμε, του πλούτου των λέξεων, έρχεται ο πλούτος της θεολογίας, ο πλούτος της βασιλείας του Θεού. Τόσο πολύ ξεχειρίζει που ξεπερνά τις έννοιες των λέξεων. Είναι κάτι καταπληκτικό. Μόνο εκείνο που εξοικειώνεται με το βιβλίο της Αποκαλύψεως μπορεί να ανακαλύψει όλα αυτά τα στοιχεία κατά τρόπον ατέρμονα. Είναι λοιπόν ένα αληθινό αριστούργημα, αγαπητοί μου, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έχει ενότητα, έχει συμμετρία, έχει ευρυθμία, έχει δύναμη πλούτο, λόγου, έχει παρά την πτωχία των λέξεων, πλούτο χρωμάτων και τόνων. Έχει μία αφάνταστη ποικιλία θεμάτων. Έχει μία πλαστικότητα, έχει μία ζωηρότητα, έχει μία παραστατικότητα το βιβλίο αυτό, και τόσο που συναρπάζει εκείνον που διαβάζει. Κανένα βιβλίο, για κανένα βιβλίο δεν γράφτηκαν τόσα βιβλία. Για κανένα, για το πιο κλασικό βιβλίο, την ανθρωπίνη γραμματική ιστορία, την ιστορία της ανθρωπίνης γραμματείας, κανένα βιβλίο δεν είχε τόσες συγγραφές γι' αυτό. Πάρα πολλά βιβλία στο γραφεί γράφονται και θα γράφονται για το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αληθής πλούτος πραγματικά. Βαθιστόχαστο βιβλίο. Αφιπνιστικό συνειδήσιο. Συναρπαστικό με σκηνικά, τα σκηνικά του. Ο ουρανός και η γη, ο τόπος τον οποίο κινείται, ο χρόνος τον οποίο κινείται. Ο χρόνος δεν τον φτάνει η ιστορία, είναι η παγκοσμία ιστορία και η ιωνιότητα. Γι' αυτό σε αποτελεί ερμηνευτικό λάθος εάν θα θέλαμε να ερμηνεύσουμε το κείμενο της Αποκαλύψεως με βάση ένα τόπο όπως είναι η Ελλάδα ή η Κωνσταντινούπολη, όσοι διαβάσετε αποκαλυπτική γραμματεία με καταλαβαίνετε, να θέλουμε να ερμηνεύσουμε την Αποκάλυψη στο στενό χώρο μιας Κωνσταντινούπολης ή στο στενό χώρο της Ελλάδας, σαν να είναι γραμμένη η Αποκάλυψη για τους Έλληνες φυσικά. Παγκόσμιο, σας είπα, το σκηνικό του, ο ουρανός και η γη, ο χρόνος, η ιστορία, η παγκόσμιος και η αιωνιότητα.
κώδικο να περιορίσουμε τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως, να πούμε να διαβάσουμε τι θα γίνει. Άρα θα πάρουμε την πόλη και την Αγιασοφία. Φτώχεια. Φτώχεια. Γι' αυτό όσοι ερμηνεύουν έτσι έχουν πέσει έξω. Αγαπητοί μου, όσοι γράψανε ερμηνεία της Αποκαλύψεως με τέτοια στενά όρια, δεν απαντηθήκαν και φυσικά το πιάσουν. Μόνο για την ιστορία της ερμηνείας σας αναφέρω τον Απόστολο Μαγκάλη, ο οποίος ήθελε να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη πάντα με βάση των ελληνικών χώρων μερικές από τους προσαγγιούς. Θα να σας πω. Και μάλιστα με ιδέα των μηχανισμών, ένα όπως δεν μπορούμε, ξέρετε, να ερμηνεύσουμε την Αγία και την Αποκάλυψη με ένα ρεύμα της εποχής μας. Λέμε, τότε που ήταν ο Μαντλάκης ενώ ο μηχανισμός προς τα τέλη του περασμένου αιώνα, ότι περιέχεται μέσα είναι αναμφισβήτητο, αλλά δεν μπορούμε να υπούμε ότι αυτό αποτελεί ένα ρεύμα για το οποίο είναι αναμφισβήτητο, αλλά δεν μπορούμε να υπούμε ότι αυτό αποτελεί ένα ρεύμα για το οποίο είναι ιδιαίτερος ασχοληθεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και σε αυτό θα μείνει, όχι λάθος. Ούτε ο εργομονισμός, ούτε η αθεία, τίποτα. Αυτά τα πράγματα περιέχονται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, προσέξτε, περιέχονται. Είναι μεγάλα πράγματα, είναι παγκόσμια πράγματα και περιέχονται. Αλλά δεν εξαντλείται το βιβλίο της Αποκαλύψεως σε αυτά. Μην πούμε λοιπόν ότι το θηρίο είναι ο κομμουνισμός ή ο μεσανισμός. Όχι. Ότι αυτά είναι προδρομικά θηρία είναι ένα θηρίο. Αλλά δεν είναι αυτό. Ερμηνευτικό λάθος να καθορίζουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ όταν θα έρθετε να ακούσετε. Και να ακούσετε. Και μάλιστα όταν δείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον κλίμα, η εισαγωγή που κάνουμε ακριβώς είναι να ξεχύσει το ενδιαφέρον, να εκκινήσει το ενδιαφέρον των ακροατών. Να φέρετε άλλο αυτό. Να χρειαστεί να πάμε, δεν ξέρω, στην πλατεία να κάνουμε την ομιλία μας. Αλλά προσέξτε, μην περιμένετε να ακούσετε εδώ, αναλύοντας το δημιουργείο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, να μάθετε πότε, αν θα γίνει και πότε θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ούτε ακόμη πότε θα γίνει ο αντίθετος και πότε θα γίνει η δεύτερη αντίθεση. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την γραμμή που έχει η Εκκλησία. Και τη γραμμή αυτή, αγαπητοί μου, την εφέρασα τρεις αληθινά θεόπιτους άνθρωποι, τρεις πατέρες. Είναι ο Ανδρέας Κεσαρίας, έκτος ιών, που έγραψε το κόπημα, σε το έχω τόσο το στα χέρια μου, ο Αρέτας, αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας και αυτός, του 9ου αιώνα, το έχω τόσο στα χέρια μου, και ο Οικουμένιος αρχιεπίσκοπος Τρίτης, του 6ου αιώνα αυτός. Δεν το έχω αυτό. Έχω τα δύο, του Ανδρέα Κεσαρία και του Αρέτα Κεσαρία, πλήρη υπομνήματα στην Αποκάλυψη, που βλέπει κανείς την ορθόδοξη γραμμή της Εκκλησίας μας, πώς θα ερμηνεύει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν είναι τυχαίο, αν και θα το αναλύσουμε αυτό μέσα στα θέματά μας, γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν ασχολήθηκαν με το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Περίπου ο Μακαρίτης ο Τρεμπέρα υπομνημάτισε όλα τα βιβλία της και την βιβλιοθήκη της πλην του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Γιατί? Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία των θεμάτων μας. Αυτό, μόνο τούτο σας λέω, ότι η βασική βιβλιογραφία, όπως και το θαυμάσιο βιβλίο του καθηγητού Μπρατσιώτη, υπόμενα στην Αποκάλυψη, το μοναδικό που υπάρχει στην ελληνική γραμματεία, το μοναδικό, είναι η Οδική. Όλα τα άλλα κρύβουν κινδύνου. Και σας το λέω αυτό, γιατί δεν θα ήθελα ούτε να πλανηθώ, ούτε να σας πλανήσω. Γι' αυτό σας είπα, μην ανάπτει η φαντασία μας
με πράγματα τα οποία ίσως θα λέμε και τι θα γίνει και τι θα μάθουμε. Όχι, θέλει μυθαλιότητα. Θα μάθουμε μέσα στην πορεία της αναλύσεως του ερωτημένου πώς πρέπει να καταλαβαίνουμε το βιβλίο αυτό. Εγώ βεβαίως κάτι θα σας πω τώρα, αλλά αυτό το κάτι δεν θα εξαρτηθεί, παρά το μαθαίνουμε στην πορεία της αναλύσεως του βιβλίου. Παρατάστα. Παρατάστα. Αυτά που σας λέω, παρατάστα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα παρατηρούμε τα σημεία των καιρών, διότι αυτός ο Κύριος μας το είπε αυτό. Τι είπε? Μας μίλησε για τα σημάδια του τέλου και μας είπε, όπως βλέπετε και λέτε, ότι τα θύλα της υγειάς άνοιξαν απάνω στο κλαδί, εγγύς το θέρος. Έτσι και όταν δείτε αυτά τα σημάδια που σας λέω, ποια, 1, 2, 3, τα παρισμή στο Ευαγγέλιο, τότε θα πείτε, εγγύς το τέλος. Τι ο τέλος, Κύριε? Αυτό εδώ τώρα, διπλή εικόνα, το τέλος της Ιερουσαλήμ, το τέλος του κόσμου. Είναι δύσκολο βιβλίο το βιβλίο της Αποκαλύψης. Η προφητεία είναι απίθυνο. Είναι, αγαπητοί μου, απίθυνο. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Πάντως, συνήθως ο Άγιος πολύ καρπός, συγγνώμη, ο Άγιος Ιγνάτιος, στον Άγιο Πολύκαρπο, που του στέλνει επιστολή ενώ πηγαίνει στη Ρώμη για να μαρτυρήσει, λέει, τους καιρούς καταμάνθατε, τον υπέρ καιρών προστόπου, τον άχρονο, τον αόρατο, τον ποιή μας ορατών, τους καιρούς να καταμανθάνεις, να τους μελετάς τους καιρούς. Δεν λέει μάνθανε, καταμάνθανε, παρατήρησε τους καιρούς, μελέτα τους καιρούς. Και ταυτοχρόνως να περιμένεις προσδόκα, λέει, τον υπέρ καιρών, τον άχρονο, τον Ιησού Χριστό, τον αιώνιον Υιόν και Λόγον του Θεού. Περιμένετε. Αυτή η προτροπή του είναι πολύ σπουδαία, χωρίς όμως να μας ρίχνει εις την περιπέτεια της πανελλήνιας ή τις συνέπειες μιας νοσηράς φαντασίας. Γιατί εδώ που τα λέμε, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν υγειά φαντασία, έχουν και νοσηρά φαντασία και κάνουν κατά το λαϊκό την τρίχα, τρίχα. Εγώ μπορώ να σας πω κάτι και να βγείτε έξω να πείτε πού είναι ο πατήρας Θεός, μας είπε πότε πράγματι θα γίνει ο πατήρας παγκόσμιος κόσμος, και να βγουν και εκείνους ο οποίος έχει ανακοινώσει το πράγμα και να μου πούν, πατήρα, πατήρα, αυτό πότε θα γίνει, αλήθεια. Και εγώ να δηλώσω άδεια. Γιατί? Γιατί η φαντασία των ακρότων μεγάλωσε εκείνο το οποίο είπα και το προσέφερε όπως το φανταζόμουσα. Ο Άγιος Ειρηναίος λέει κάτι πολύ ωραίο. Λέει, ασφαλέστερον και ακινδυνότερον το περιμένει την έκβαση της προφητείας ή το καταστοχάζεται και απομαντεύεται. Είδατε τι λέγει? Είναι ασφαλέστερο, και να φέρετε μάλιστα στο όνομα του Αρχιμανδρίτη του Άγιου Ειρηναίου. Είναι ασφαλέστερο και ακινδυνοτέρο, δεν κινδυνεύει, να περιμένει την έκβαση της προφητείας. Άσε το πράγμα να πραγματοποιηθεί, παρά να κάθεσαι να στοχάζεσαι και να απομαντεύεσαι. Δηλαδή, να προσπαθείς να μαντέψεις τι περίπου θα γίνει και θα γίνει. Και ο Ανδρέας Θεσσαλίας μας λέει το εξής, πολύ σπουδαίο: ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύχτας. Ο χρόνος θα αποκαλύψει τα γεγονότα. Μα θα μου πείτε, αν έρθει τότε για μένα, τι αξία έχει? Τι αξία έχει να ξέρω τώρα τι γίνεται αυτό που λέει η αποκάλυψη, για να μπορώ να σταθώ συγκεκριμένα και κέρια η παρουσία του Αντιχρίστου. Όταν θα έρθει, θα αρχίσει να λέει πράγματα, πράγματα. Που βέβαια, είδα άνθρωπο, πολιτισμένο, καταπληκτικό θα είναι ο Αντιχρίστος. Έτσι λέω είναι. Καταπληκτικό. Θα μαγεύσει όλοι οι ανθρώποι. Θα μπορούν να βγάλουν τη γραμμή. Δεν φάνηκε ποτέ στην οικουμένη. Θα είναι εδώ παντό.
αυτές οι ενότητες που γίνονται σιγά σιγά μια μέρα θα είναι μία ενότητα. Και τότε θα προβεί ο αντίθετος. Παράξενο. Αληθέστε. Αυτή είναι η νομική που έρχεται από τον λόγο του Θεού. Και τότε θα έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο ενός. Ούτε δεν ήμασταν θάνατο ως προφήτε του παρόντος. Όχι του μέλλοντος. Του παρόντος. Και θα πούμε, αυτός είναι ο αντίθετος. Τι είπατε, είπατε ότι αυτός είναι ο μεγάλος του Δημήτρη. Είναι ο αντίθετος. Προφητεύουν το παρόν. Και εκείνοι που νύφουν, είδατε τι λέγε το Αντρέας Καισαρίας, τη συνήθιση. Αυτοί που νύφουν, αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, αυτοί που ζουν πνευματική ζωή, αυτοί αμέσως θα αναγνωρίσουν. Οι άλλοι θα πούν. Οι άλλοι να τι θα πούν. Θα πιάσουν τους προφήτες και θα τους κρεμάσουν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Πότε λοιπόν θα πραγματοποιηθούν αυτά, όταν θα έρθουν. Και πώς θα ξέρουμε, τότε τι θέλει. Το κάθε πράγμα, τότε τι θέλει. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πολύ σπουδαίο πώς θα πιάσουμε στα χέρια μας το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Όταν ανοίξουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αισθανόμεθα ότι βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, σε μία άβυσσο. Δεν βρίσκουμε ούτε άδεια, ούτε αρχή, ούτε τέλος. Μία άβυσσος οκτασιών, παραστάσεων και εικόνων. Κι όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ούτε άβυσσος υπάρχει, ούτε υπάρχει έθνος διάπραξης όλης της ύλης κατά ένα επτατικό σύστημα που μας αφήνει κατά πίσω. Όπως βεβαίω, άνοιξε μια ματιά στα χέρια του ουρανού, αυτά τουλάχιστον που βλέπουν τα μάτια μας, αυτά τα 6.000 στα χέρια, 7.000 που βλέπουν τα μάτια μας, να πούμε τι μας εσύγησες να κάνουμε χάρη του ουρανού. Πού να βρω άνθρωπο με τέτοια χάρη. Κι όμως για τον αστρονόμο δεν είναι χάος, έχει χαρτογραφήσει από τα χέρια. Έτσι λοιπόν, δεν είναι χάος η αποκάλυψη. Αλλά μπορούμε θαυμάσια να βρούμε και την άκρη και τη μέση και το τέλος. Αλλά τούτο διότι δεν γνωρίζουμε να την ερμηνεύσουμε. Και ειλικρινά αυτό είναι το κύριο σημείο, το πρόβλημα. Πώς θα ερμηνεύσουμε την αλήθεια το Ιδίο της Αποκαλύψεως, χωρίς να θέλω να σας πελαγοδρομήσω. Θα σας έλεγα ότι έχουν προταθεί κάπου τέσσερις, αλλά θα σας πω δυο θεωρίες τρόπου ερμηνείας. Ότι αποτελεί αληθινό πρόβλημα θα το δείτε στην πορεία των θεμάτων μας όταν θα κάνουμε την ανάλυση. Η πρώτη θεωρία, η οποία υποστηρίζεται από πολλούς πατέρες της Υγείας μας, λέγεται κυκλική. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, λέμε αυτά που γράφει ο προφήτης, τι εννοεί, για ποια εποχή εννοούνται αυτά, για την εποχή που είναι, για την πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία ή για τα έσχατα. Εν προκειμένου, υπάρχει η λεγόμενη εσχατολογική μέρα. Η προοδευτική λέει, η κυκλική λέει το εξής. Παίρνει μία σειρά οπτασιών, έναν κύκλο, μία επτάδα. Και λέει, αυτά ερμηνεύονται για αυτά τα γεγονότα αυτής της εποχής. Η δεύτερη επτάδα έχει ερμηνεία για μια παρακάτω εποχή, έως όπου φτάσουμε εις τα έσχατα, εις το τέλος. Η Δευτέρα είναι η χρονολογική θεωρία. Δηλαδή δεν είναι κυκλική, δεν είναι στα εταιρικά τα συστήματα σε κύκλους, αλλά είναι μία πορεία ώστε να λέμε είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο ή αν θέλετε στο τρίτο που αναφέρονται οι 7 επιστολές προς τα 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας.
Λοιπόν, τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στην εποχή του Ιωάννου. Τα παρακάτω κεφάλαια έως το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται έως τα έσχατα της ιστορίας. Συνεπώς, θα λέγαμε, κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί σε ένα κομμάτι της ιστορίας. Ούτε η πρώτη είναι ακριβής, ούτε η δευτέρα είναι ακριβής μέσα στο σελίδι. Ο Ανδρέας Κρήτης προτιμάει βέβαια την λειτουργική, αλλά χρησιμοποιεί όλα τα σκεφτόμενα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μία εκλεκτική μέθοδο. Αλλού θα βάλουμε την κυκλική, αλλού την χρονολογική, αλλού την εσχατολογική. Μη σας μπερδεύω τώρα με όλα αυτά, ακόμα θέλω τούτο, για να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο πράγμα να το πιάσουμε αυτό. Υπάρχει όμως και η λεγόμενη μυθή, να δώσει η ελικοειδή. Είναι έτσι, για να το καταλάβετε. Όταν κάνω μία έλικα, προσέξτε αυτό το σχήμα, ελικοειδός, αναβαίνω ένα βουνό. Ξεκινάω από κάτω, στρογγυλό βουνό. Ανεβαίνω και βέβαια σχηματίζω μία γραμμή ελικοειδή. Αν κοιτάξω από πάνω, οπωσδήποτε έχω έναν κύκλο. Αν κοιτάξω από πλάι, ο κύκλος αυτός είναι προοδευτικός. Συνεπώς, γιατί ανεβαίνει, πάει προς την κορυφή, προς τα έσχατα. Ξεκινάει από την βάση, τότε που γράφει και η Αποκάλυψη, και πάει στα έσχατα, τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, έχω και την κυκλική ερμηνεία, έχω και την ευθύγραμμα που πάει προς τα πάνω. Και αυτή λέγεται ελικοειδή. Να σας δείξω τώρα πώς οι πατέρες ερμηνεύουν. Θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Τρία παραδείγματα. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή η μέθοδος βρίσκεται πάλι μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 2,18. Άκουσε. Παιδεία. Εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και μην αντίχριστη πολύ και γόρτιση, όχεν γινώσκομε ότι εσχάτη ώρα είναι. Παιδεία λέγει, η εσχάτη ώρα είναι. Αλλά εσχάτη θα πει, ήρθε η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Αυτό θα πει εσχάτη. Η τελευταία δεν έχει από την εσχάτη, έχει τίποτα πιο κάτω. Εάν είχε κάτι πιο κάτω, τότε δεν θα ήταν αυτό το πράγμα εσχάτη. Είναι λέει εσχάτη ώρα. Γιατί ακούσατε ότι υπάρχουν αντίχριστοι, ότι έρχεται το αντίχριστο. Ο αντίχριστος λοιπόν αποτελεί σημείο της εσχάτης ώρας. Αλλά πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν. Και βγάζει αυτό το πολύ περίεργο συμπέρασμα. Και αφού υπάρχουν λοιπόν πολλοί αντίχριστοι, από αυτό ξέρουμε ότι ήρθε η εσχάτη ώρα. Θα μου πείτε, τα μπερδέψαμε τώρα και τα κάνουμε. Και δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, είναι απλούς. Είναι ο αντίχριστος το κύριο πρόβλημα. Η αντίχριστη άλλη είναι πρόβλημα του αντίχριστου. Αλλά η εσχάτη ώρα από πότε αρχίζει. Αρχίζει από τη στιγμή που γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η εσχάτη ώρα. Θέλετε να το δείτε αυτό και στον Απόστολο Παύλο. Ακούστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Β' Τιμόθεος 3,1. Να ξέρεις, λέει στον Τιμόθεο, εν εσχάτες ημέρες εν στήσονται και εν χαλεθεί. Τις έσχατες μέρες θα σταθούν δύσκολοι καιροί. Ο Άγιος Απόστολε Παύλε, ποιες είναι αυτές οι έσχατες μέρες? Ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει, οι έσχατες μέρες αρχίζουν τη στιγμή που γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του. Ώστε λοιπόν, τι βλέπω. Να, θα σας το πω τώρα να καταλάβετε πιο καλά. Όταν ο Χριστός είπε θα κατασταθεί η Ιερουσαλήμ, δεν θα γίνει λίθος επειδή του, και τότε λέγει θα καλευτούν οι δυνάμεις των ουρανών, ο ήλιος θα χάσει την φωτεινότητά του και η σελήνη το ίδιο. Προσέξτε, μία εικόνα που έχει δύο επίπεδα.
Το πρώτο της επίπεδο είναι αυτό που θα γίνει λίγα χρόνια μετά το πρώτο έσχατο, το 70 μετά Χριστό, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο πλάνο της εικόνας, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία και τα έσχατα, τα πέρα έσχατα. Συνεπώς, έσχατο το πρώτο, έσχατο και το τελευταίο. Άρα λοιπόν, κάθε στιγμή μέσα στην ιστορία έχουμε το έσχατο σημείο, την εσχάτη ώρα, κάθε στιγμή. Άρα βλέπουμε, θα το πω τώρα και έτσι, κύκλους διευρυνωμένους που το κέντρο αυτών των κύκλων κατέχει η εκφορά της προφητείας, την ώρα που λέγεται η προφητεία. Και σε μια πρώτη περιφέρεια έχει την ερμηνεία της η αποκάλυψη. Σε μια δεύτερη περιφέρεια ευρυνωμένη πάλι την ερμηνεία. Σε μια τρίτη που στο τέλος η μεγάλη περιφέρεια ενός μεγάλου κύκλου θα εγγύζει τα όντως έσχατα. Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Συνεπώς, το βιβλίο της Αποκαλύψεως έτσι το ερμηνεύσουμε, έτσι το μελετήσουμε και που σημαίνει. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι κάτι που ήταν ή θα είναι, αλλά το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι διαρκώς ή. Δεν εξαντλείται το βιβλίο της Αποκαλύψεως σε μια εποχή. Είναι παγκόσμιο και μπαίνει ακόμα και μέσα και εις αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Λέει μάλιστα ο Ανδρέας Κεσαρίας κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει τον παλαιό πρόκειτον ειδηλή υπό πολλών ερμηνευτήσε έτσι το βάθος των εναρτές μυστηρίων της πάσης του συναντέωτων άκρη της ημέρας εκείνης ενή της μερικής καταργουμένης γνώσεως η τελεία αναδειχθήσεται. Λέει η προφήτη της παλιάς. Πολλοί ερμήνευσαν τους προφήτες. Πολλά μένουν χωρίς να φτάσουν στο τέρμα ή στο πηγημένα της προφητείας. Μα θα μου πείτε οι προφήτες της παλιάς εκείνης αναφέρονται στον Χριστό και πέρα του Χριστού και στη Δευτέρα του παρουσία και στη Βασιλεία του Χριστού. Μάλιστα αγαπητοί, δεν εξαντλήθηκαν οι προφήτες της παλιάς εκείνης. Γι' αυτό θα αναλύαμε ποτέ τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, μη πει κανείς ότι αυτοί εξαντλήθηκαν. Ήρθε ο Χριστός, τελείωσε. Δεν εξαντλήθηκαν. Φτάνει μάλιστα ο Ανδρέας της Θεσσαλίας να πει το έτσι, ότι δεν θα εξαντληθούν ούτε εις αυτήν τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί μέσα στη Βασιλεία του Θεού πλέον θα μπορούμε να κατανοήσουμε το βάθος των προφητείων. Είναι λοιπόν αγαπητοί μου, καταλαβαίνετε, ένα βιβλίο για αποκάλυψης τρομερά απίθανα σταθεί. Με πόσο σεβασμό, πώς πρέπει να σταθούν μπροστά του, γι' αυτό κατακλείονται αυτή τη σύνολη εισαγωγή. Μόνο μην απογοητευτείτε αν ήταν λίγο δύσκολη. Θα πούμε στο ιερό κείμενο και θα είναι απόλαυση ελληνική. Πάντα η εισαγωγή σε κάτι είναι πάντα δύσκολη. Ενώ έρχεται η εισαγωγή να διαφωτίσει, υποτίθεται, ελπίζω να μην κατάφερα να τα συσκοτήσω τα πράγματα. Αλλά θα παρατελέσω λίγο υπομονή. Θα έρθει, θα δείτε το δροσερό κείμενο, πώς θα βγαίνει, πώς θα αναλύεται. Τόσο ωραία, τόσο υπέροχα. Και έτσι κατακλείοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή, θα πρέπει να έχουμε μερικά βασικά πραγματάκια υπόψη μας, πώς θα σταθούμε σαν ακρόατε μπροστά στο βιβλίο αυτό του Θεού. Και πρώτα πρώτα δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έχουμε αυτόν τον ζώντα λόγων του Θεού, αφού το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι θεόπνευστον όπως ολόκληρη η Αγία Γραφή. Δεύτερον, ότι αυτός ο λόγος του Θεού είναι βαθύς και δυσερμήνευτος που για να κατανοηθεί χρειάζεται ταπείνωση, προσευχή, προσοχή, δάκρυα και επιμονή. Θα πάρουμε το παράδειγμα του Ιωάννου Ευαγγελιστού μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, κεφάλαιο 5:1-4, που λέει άκουσα μια φωνή. Δεν μπορεί κανείς να ανοίξει το βιβλίο αυτό. Και εγώ άρχισα να κλαίω, λέει ο Ιωάννης.
που δεν θα μπορούσε κανείς να μάθει το περιεχόμενο του βιβλίου. Και έρχεται ο άγγελος που το μαθηκούσε και του λέει: «Μη κλαις, το βιβλίο το άνοιξε ο αστέρας ο πρωινός, ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπής σας, ο Ιησούς Χριστός. Μη κλαις». Αλλά γιατί έφτασε να ανοίξει το βιβλίο και να μάθει το περιεχόμενο του? Γιατί έκλαιγε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και τέλος, τρίτον, κάθε συμπέρασμα που θα βγάζουμε από το βιβλίο, ηθικό, πνευματικό, ό,τι είναι, δεν θα το αναφέρομαι στους άλλους, αλλά στον εαυτό μας. Μη πούμε ότι αυτά είναι για τους άλλους, είναι και για μας. Όταν θα πει ο Χριστός, δεν είσαι ούτε ψυχρός, ούτε θερμός, είσαι χλιαρός, γι' αυτό και θα σε ξεράσω. Μην πούμε, α, θα ξεράσω τους άλλους, αλλά να κάνουμε αυτοκριτική και να πούμε, μήπως είναι ο χλιαρός, και οπωσδήποτε θα βρούμε, όταν δεν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ότι είμαστε οι χλιαροί. Αγαπητοί μου, έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε, θα μπορέσουμε να ψάξουμε λιγάκι το βιβλίο της Αποκαλύψης. Και έτσι θα μας αποκαλυφθεί η αλήθεια, όσο είναι δυνατόν να μας αποκαλυφθεί, για να βαδίσουμε αυτή τη χρυσή και φωτεινή πορεία της Εκκλησίας ανάμεσα στα καταπληγώνοντα και φωνεύοντα ξύφη των αντιθέων δυνάμεων μέσα στην ιστορία. Αυτά για απόψε.